με το θέμα του χρέους, καταρχήν ποια είναι η δική μας πολιτική. Δηλαδή τι θα κάνουμε εμείς αν μπορούσαμε. Η πολιτική μας είναι η ίδια που είχαμε πριν τις εκλογές. Θεωρούμε ότι το ελληνικό χρέος είναι μέρος του πανευρωπαϊκού χρέους. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει μεγάλο χρέος. Μεγάλο χρέος έχει και η Ιταλία. Η Ιταλία έχει μεγαλύτερο χρέος ως ποστό το τώρα από όσο είχαμε εμείς όταν μπήκαμε στα μνημόνια. Είναι 132%, εμείς είχαμε 126%. Η Πορτογαλία έχει μεγάλο χρέος. Πολλές χώρες έχουν μεγάλο χρέος. Άρα η λύση για εμάς και για την Ευρώπη ήταν και παραμένει, κατά τη δική μας γνώμη, μια πανευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος, η οποία θα δώσει συνολική λύση σε αυτό το πρόβλημα. Και οι λύσεις είναι πάρα πολλές. Μπορεί να το χρέος να μετατραπεί σε ομόλογα τα οποία θα τα πάρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα κλείσει στην Ιταλία για 50 χρόνια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να λυθεί το πρόβλημα του χρέους. Παραμένουμε λοιπόν σε αυτή τη θέση εμείς. Δεν έχουμε αλλάξει άποψη. Εφόσον όμως αυτή η λύση δεν μπορεί να υλοποιηθεί, και εφόσον αυτή η λύση μόνο αν θέλουν και άλλοι μπορούν να την υλοποιήσουν, διότι οι άλλοι τώρα είναι έναντι σε εμάς, είναι και δανειστές μας και οι ίδιοι οφειλέτες, δηλαδή η Ιταλία. Εμείς χρωστάμε, μας έχει δανείσει η Ιταλία και η ίδια, έλεγα πριν, έχει μεγάλο χρέος. Άρα μόνο μαζί με τις άλλες χώρες, Ιταλία, Πορτογαλία κλπ. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και γι' αυτό είναι πολύ θετικό που δημιουργείται και αυτή η πρωτοβουλία του Νότου, που στο πίσω μέρος του μυαλού μας υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Άρα τι πάμε να κερδίσουμε τώρα. Πάμε να κερδίσουμε μία λύση, η οποία δεν θα είναι μεν η ριζική λύση, αλλά θα μας φέρει στην ίδια κατάσταση που είναι και οι άλλες χώρες. Δηλαδή, πώς δανείζεται σήμερα η Ιταλία, πώς δανείζεται η Πορτογαλία, να μπορούμε και εμείς να δανειζόμαστε με σχετικά χαμηλό επιτόκιο. Και όπως λες σωστά, για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει οι αγορές, οι δανειστές να νιώθουν ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Εδώ τώρα υπάρχει το εξής. Έχουμε πετύχει ήδη μια σειρά πράγματα τα οποία δεν έχουν συνειδητοποιηθεί. Δηλαδή, πέρα από αυτά τα οποία θα γίνουν από τον Γενάρη και μετά, που είπα θα αρχίσει η συζήτηση για το χρέος, ήδη έχουν συμφωνηθεί μερικά πράγματα τα οποία είναι πολύ ουσιώδη. Ποια είναι αυτά? Ήταν τα λεγόμενα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Πρώτον, υπάρχει συμφωνία ήδη που λειτουργεί ότι ό,τι και αν συμβεί, οι δαπάνες εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους σε καμία χρονιά δεν θα ξεπεράσουν το 15% του εθνικού εισοδήματος. Άρα ξέρουν οι πάντες ότι ό,τι και αν γίνει, το χρέος της Ελλάδας στην εξυπηρέτησή του θα φτάσει μέχρι εκεί. Το οποίο 15% μέσα έχει. Το μισό είναι έντοχα γραμμάτια του δημοσίου και το άλλο μισό είναι χρέος. Δηλαδή το 15% αυτό είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν κλπ. Δεύτερον, έχουν αρχίσει και μετατρέπονται παλιά ομόλογα δικά μας, που είχαν, ας πούμε, υψηλό επιτόκιο, είχαν μεταβαλλόμενο επιτόκιο, μετατρέπονται σε νέα ομόλογα με σταθερό επιτόκιο. Διότι τι θα πει η βιωσιμότητα του χρέους? Η βιωσιμότητα δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο μεγάλο είναι το χρέος, αλλά έχει να κάνει και με το τι θα συμβεί στο μέλλον αν ανέβουν αργότερα, σε 5-10 χρόνια ή ιστομότερα, αν ανέβουν τα διεθνή επιτόκια. Σήμερα, ας πούμε, τα επιτόκια είναι χαμηλά. Αν τα επιτόκια ξαφνικά πάνε 10% και το χρέος μιας χώρας είναι σε μεταβαλλόμενο επιτόκιο, σημαίνει ότι αυτή η χώρα μπορεί και να χρεοκοπήσει. Άρα, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ένα σημαντικό μέρος του χρέους μετατρέπεται από κειμενόμενο επιτόκιο σε σταθερό επιτόκιο. Αυτό λοιπόν ήδη δημιουργεί συνθήκες βιωσιμότητας. Εμείς τώρα πάμε για το καλύτερο, πάμε για το ακόμη περισσότερο. Τι το δείχνει αυτό? Πρώτον, το ομόλογο που βγάλαμε τον Ιούλιο πουλήθηκε. Πουλήθηκε σε ένα επιτόκιο ανεκτό. Καλύτερο από αυτό που είχε πουληθεί το ομόλογο του Σαμαρά. Δεύτερον, προχθές έγινε κάτι το οποίο είναι τεχνικού χαρακτήρα και γι' αυτό δεν κατανοείται εύκολο. Υπήρχαν ομόλογα στα χέρια του κόσμου από το PSI. Από το PSI. Τα ομόλογα λοιπόν αυτά τους έγινε μια πρόταση τώρα να τα αποσύρουμε, να τα πάρουμε πίσω και να τους δώσουμε καινούργια ομόλογα. Η εκτίμηση που έκανε ο αρμόδιος φορέας του ΟΔΙΧ ήταν ότι περίμενε γύρω στο 60-65% να ανταποκριθούν. Ανταποκριθήκε το 86%. Τι δείχνει αυτό? Ότι αρκετοί ήδη εμπιστεύονται την έκδοση του ελληνικού κράτους. Την εμπιστεύονται για τα μέτρα που έγιναν και την εμπιστεύονται επειδή βλέπουν και αυτοί μπροστά ότι θα βελτιωθεί το χρέος. Άρα, συνοψίζω. Με τα μέτρα λοιπόν τα οποία έχουν ληφθεί ως τώρα και τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, θα συμφωνηθούν όταν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, πρέπει να συμβεί αυτό που είπε, σύντροφε, ότι δηλαδή πρέπει να πείθονται οι αγορές, όχι απλώς να μας δανείζουν, αλλά να μας δανείζουν και με χαμηλό επιτόκιο.
Διότι αν είναι να δεχιζόμαστε με υψηλό επιτόκιο, δεν το κάνουμε. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο ακριβώς είναι συμφωνημένο να εξασφαλιστεί. Τώρα πάμε στο μετά. Καθαρή έξοδος. Γιατί να μας ζητήσουν νέα μέτρα? Εμείς τα μέτρα που πήραμε ως τώρα τα πήραμε για αυτόν τον σκοπό. Δηλαδή εμείς πήραμε τα μέτρα για να μας ρυθμίσουν αυτό το χρέος, ούτως ώστε να μπορούμε πια να δαγιζόμαστε από τις αγορές και να μην έχουμε ανάγκη από μνημόνια. Εάν μας ζητήσουν νέα μέτρα πέρα από τα συμφωνημένα, σημαίνει ότι αυτό είναι μια ας πούμε ανισότιμη κατάσταση και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Εμείς δηλαδή το επιχείρημά μας είναι ότι τα μέτρα που πήραμε ως τώρα τα πήραμε ακριβώς για να μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Τώρα λοιπόν που βγαίνουμε στις αγορές, βοηθήστε μας να υλοποιηθεί αυτό με τον πιο ομαλό τρόπο. Και αν γίνει μια ανατάραξη, πες ότι γίνει ένας πόλεμος στην γειτονιά μας αύριο, πες ότι καταραίουν οι αγορές και ανέβουν τα επιτόκια, για εκείνη την περίπτωση θα έχουμε το δικό μας απόθεμα αρκετά υψηλό, ούτως να καλύψουμε τέτοιες ανάγκες. Άλλωστε, οι ανάγκες δανειακές από τώρα μέχρι το 2020-2022 θα είναι πολύ μικρές. Τώρα, στο άλλο που είπες, αν μπορούμε να πάρουμε ένα δάνειο και να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Καταρχήν, από εδώ και πέρα, το ότι θα βγούμε στις αγορές δεν σημαίνει ότι πρέπει να δανειζόμαστε με ευκολία. Πρέπει να ξαναπάθουμε τα παλιά. Στις αγορές πρέπει να δανειζόμαστε για να εξοφλούμε το παλιό χρέος, δηλαδή να ανακυκλώνουμε το παλιό χρέος στην πραγματικότητα, και με μεγάλη φιδό μπορούμε να δανειζόμαστε και για αναπτυξιακούς σκοπούς. Δηλαδή να πάρουμε ένα δάνειο και να κάνουμε επένδυση. Όπως παίρνουμε και τώρα δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα κάνουμε την γραμμή 4 του μετρό ή ποια γραμμή θα περάσει από εσάς. Α, έχετε εσείς. Εγώ είμαι από την Κεψέλη και δεν έχουμε και. Επομένως, έτσι έχει το θέμα. Βέβαια, για να μην σας δώσω κάποια εξοραϊστική εικόνα, το παιχνίδι είναι μεγάλο διότι οι παίχτες είναι μεγάλοι. Και το λέω συνέχεια. Δηλαδή, το θέμα που έχουμε στην Ελλάδα, το ελληνικό πρόβλημα, όχι μόνο στο σύνολό του, αλλά και σε επιμέρους θέματα, είναι ότι είμαστε ακόμα σαν πειραματόζωο. Δηλαδή, οι ρυθμίσεις που θα γίνουν σε εμάς είναι ρυθμίσεις που στο πίσω μέρος του μυαλού ορισμένων είναι ότι αυτές οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν αργότερα και για την Ιταλία, για το Βέλγιο, για την Πορτογαλία. Και ακριβώς γι' αυτό πρέπει να έχουμε το νου μας, πρέπει να είμαστε συντεταγμένοι, πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι και πρέπει επίσης να το πούμε και αυτό, πρέπει να δούμε και με την αντιπολίτευση. Δηλαδή, βεβαίως, έχουμε αντιπαραθέσεις, θα γίνονται και τσακωμοί κλπ. Αλλά υπάρχουν και θέματα που έχουν να κάνουν με τη θέση της χώρας και με το μέλλον. Σε τέτοια θέματα πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη συνέντευξη. Για να σου πω ένα παράδειγμα και να το κλείσω αυτό. Προημερών βγήκε στην δημοσιότητα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επρόκειτο να αυστηροποιήσει τους κανόνες για τα κόκκινα δάνεια. Να υποχρεωθούν δηλαδή οι τράπεζες να εγγράφουν κάλυψη, δηλαδή να έχουν απόθεμα και να καλύπτουν ζημιές, όχι όταν θα συμβούνε, αλλά ακόμα και όταν μόλις γίνεται το δάνειο, να καλύπτεται ολόκληρο το δάνειο, ένα μέρος του. Ναι. Αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στις Ιταλικές τράπεζες. Η Ιταλία λοιπόν άρχισε μια προσπάθεια πιέσεων όπου ήταν η κυβέρνηση της Ιταλίας, η κεντρική τράπεζα της Ιταλίας, ο αντίστοιχος ΣΕΠ της Ιταλίας, η αντιπολίτευση της Ιταλίας, όλα τα κόμματα, ενάντια σε αυτή την απόφαση της κεντρικής τράπεζας. Υποχώρησε η κεντρική τράπεζα. Σε εμάς ποιο είναι το κλίμα? Δίνει η κυβέρνηση μία μάχη. Μάχη για τη χώρα, δεν είναι για την κυβέρνηση. Τι λένε όλοι αυτοί οι παράγοντες στο εξωτερικό? Υποστηρίζουν, ας πούμε, τη θέση, την εθνική γραμμή, ας το πούμε έτσι, που εκφράζεται από την νόμιμη κυβέρνηση? Μακάρι να το κάνουμε. Δεν είμαι βέβαιος.